Πες μας τι ξέρεις, Τζον Σνόου. Yes, you know nothing, Jon Snow. Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνουμε το unboxing, να την τακτοποιήσω και όλες να είναι όμορφα και σωστά, της φιγούρας Jon Snow από το Game of Thrones, τη φιγούρα την οποία μου δώσε ο Θοδωρής Λιαπάτης από το efantasy.gr για να ανοίξω και να τη δώσω giveaway για τους 2000 sub. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θοδωρή προσωπικά και στο efantasy, το οποίο με υποστηρίζει για το συγκεκριμένο unboxing και το giveaway. Λοιπόν, Jon Snow, ο αγαπημένος μου χαρακτήρας από το Game of Thrones. Όλοι αγαπάμε τη σειρά, όλοι έχουμε τους δικούς μας αγαπημένους και μισητούς χαρακτήρες από τη σειρά. Προσωπικά τον αγαπάω, ξέρουμε πώς τελειώνει το τελευταίο επεισόδιο. Αλλά έρχεται ένα καινούριο season από του χρόνου, οπότε θα είμαστε όλοι συντονισμένοι να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι έχετε το διαβάσει τα βιβλία, εγώ δεν τα έχω διαβάσει προσωπικά, ξέρετε παραπάνω. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φιγούρα. Να δούμε λίγο το κουτάκι της. Έχει τον ηθοποιό. Η φιγούρα είναι στηριζόμενη πάνω στο πρόσωπο του ηθοποιού που ενσαρκώνει τον Jon Snow. Από πίσω βλέπουμε ένα preview της φιγούρας και κάποια λόγια για τον ήρωα. The bastard son of Ned Stark, Jon was recognized by his father at birth and raised alongside with his half-brothers. Τέλος πάντων, τα αγγλικά μου είναι άθλια, δεν θα σας υποβάλω σε αυτό το μαρτύριο. Απ' την άλλη πλευρά πάλι το πρόσωπο του ηθοποιού με το λογότυπο της σειράς και πάμε να δούμε τη φιγούρα αυτή καθεαυτή. Να μην συγχρονοτριβώ γιατί όλα τα λεφτά είναι η φιγούρα. Λοιπόν, να βγάλουμε τα κομμάτια που έχει. Είναι δεμένη, είναι ασφαλισμένη με σειρματάκι, βλέπουμε, για να την κρατάει σταθερή με προσοχή, αν και δεν φημίζομαι για την λεπτότητά μου, τέλος πάντων. Α, ξέχασα να βγάλω και το σπαθί, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φιγούρα, το σπαθί έρχεται ξεχωριστά και μπαίνει στα χέρια του χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φιγούρα, 7 inches, μην τη βλέπετε έτσι, είναι αρκετά μεγάλη φιγούρα. Τώρα που το βλέπω πραγματικά θα έλεγα να το στολίσω στο ράφι μου, αλλά θα το δώσω σε έναν τυχερό στο giveaway που κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη φιγούρα αυτή καθεαυτή. Βλέπουμε μια άσπρη βάση που παριστάνει χιόνι. Μαλακό, όχι πολύ μαλακό, είναι πλαστικό, αλλά από ό,τι βλέπω είναι λίγο πιο απλής ποιότητας από ό,τι της κεντρικής φιγούρας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η κάπα και τα ρούχα εδώ πέρα, αυτό εδώ του χαρακτήρα, τα οποία είναι από καουτσούκ. Βλέπετε, είναι μαλακό. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα ήθελα να είναι σκληρό ή όχι το υλικό της κάπας, μια και την έκανε ιδιαίτερα εύθραυστη. Βλέπουμε το χαρακτήρα εδώ πέρα, με όλη τη λεπτομέρεια όπως είναι, κρατάει το σπαθί από το Valyrian Steel που έχει στη σειρά. Βλέπετε εδώ πέρα λεπτομέρεια, υποτίθεται, αν μπορούμε να το δούμε λίγο καλύτερα, είναι το κεφάλι από τον λύκο, από την κεφαλή του λύκου. Ναι. Λοιπόν, αρκετά προσεγμένο, αρκετά βαριά φιγούρα θα την έλεγα. Λοιπόν, βλέπουμε το πρόσωπο του χαρακτήρα του ηθοποιού που τον υποδίεται. Το όνομά του, να σας πω την αλήθεια, έχω ένα θέμα. Δεν συγκρατάω ποτέ ονόματα, ούτε από τραγουδιστές, ούτε από ηθοποιούς, ούτε από κανένα, μόνο από πάρα πολύ ελάχιστος. Οπότε δεν πρόκειται να σας πω πώς λέγεται ο ηθοποιός, νομίζω ότι το ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φιγούρα, απλή όμως και συνάμα αρκετά εντυπωσιακή. Έχει ένα κύρος, είναι αρκετά στιβαρή στο χέρι, δεν είναι σαν τις φιγούρες τις οποίες αγοράζεις και είναι ψιλοψεύτικες. Το σπαθί είναι αρκετά όμορφο, αρκετά επιβλητική, είναι σε στάση άμυνας αυτή τη στιγμή ο χαρακτήρας όπως βλέπετε εδώ πέρα. Πραγματικά είναι με τη στολή που φοράει στο Nightwatch, αρκετά εντυπωσιακό, αρκετά όμορφο, είναι ακριβώς όπως και στη σειρά. Βλέπουμε από πάνω πως είναι.
Δεν έχω πολλά περισσότερα να πω για αυτή τη φιγούρα. Αυτό που είναι αυτό βλέπετε, δεν έχει κάτι κρυφό. Τα χαρακτηριστικά του τα ιδιαίτερα είναι η κάπα, η οποία είναι από καουτσούκ, και εδώ πέρα αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά της φορεσιάς του. Το υπόλοιπο είναι από σκληρό πλαστικό, όλο το υπόλοιπο, εκτός από τη βάση που είναι λίγο πιο μαλακό, αλλά είναι αρκετά ανθεκτικό για να τη στηρίξει. Λοιπόν, αυτός εδώ ήταν ο ήρωας, η φιγούρα. Το giveaway τρέχει. Θα ήθελα να πω ξανά ένα τελευταίο μεγάλο ευχαριστώ στο eFantasy, το οποίο με στηρίζει σε αυτό εδώ πέρα και είναι δίπλα μου για να σας το δείξω, να σας το παρουσιάσω. Αν θέλετε, περάστε μια βόλτα να πείτε ένα για να τσεκάρετε το μαγαζί και τα παιδιά, να πείτε, να μιλήσετε, να συζητήσετε για κάρτες, για κόμικ, οτιδήποτε. Προσωπικά αυτό που μου έκανε εντύπωση, σας το είπα και στο βίντεο για το giveaway, είναι ότι βρήκα κόμικ Hellboy τα οποία έψαχνα στο eBay να βρω και τα βρίσκα 8,5-9,5 ευρώ τα τευχάκια, τα βρήκα με 2,5 ευρώ. Κοντά στην τιμή, λίγο πιο κάτω από την τιμή την αμερικάνικη, γιατί ήταν και σε έκπτωση. Οπότε πήρα καμιά δεκαριά και σηκώθηκα και έφυγα. Και τώρα μέσα στο μυαλό μου έχει κολλήσει ότι πρέπει να πάω να ξαναπάρω κόμικ Hellboy για να συνεχίσω τη συλλογή με τα κόμικ Hellboy. Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η φιγούρα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ένας τυχερός θα την πάρει. Αύριο λογικά θα γίνει η κλήρωση και θα τη δείτε. Όσοι θέλετε. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλω να αποστάρω το βίντεο, γιατί αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και μετά την κλήρωση, οπότε δεν θέλω να χαλάσω το βίντεο τόσο, θα δω πώς θα το κάνω. Λοιπόν, τσεκάρετε στο description κάτω στην περιγραφή, είναι το giveaway που τρέχει μέχρι και 26 Απριλίου, ή Απριλίου, καλά, Σεπτεμβρίου, Αυγούστου, ναι, συγγνώμη, λάθος. Αυτό ήτανε. Κώστας, check tech now, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστώ η Fantasy για την υποστήριξη. Γεια σας, παιδιά. We'll be right back.